το θέμα της εξομοίωσης των πτυχίων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Με αυτά των παιδαγωγικών τμήματων έφεραν με ερώτησή τους στη Βουλή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως οι απόφοιτοι της ΕΠΑΘ παραμένουν σε καθεστώς επαγγελματικής ομοιρίας. Όπως ξέρουμε, το 2011 αναστέλθηκε η λειτουργία της ΕΠΑΘ και πιστεύω ότι και φέτος βιώνουν οι τελευταίοι απόφοιτοι και ουσιαστικά κλείνει η ΕΠΑΘ. Βεβαίως και το παιδαγωγικό τμήμα που λειτουργεί σε θέση της ΕΠΑΘ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν υφίσταται και εκεί πέρα έχουμε πρόβλημα. Νομικά δεν είναι τεκμηριωμένο το τμήμα και εκεί πιστεύω ότι οι απόφοιτοι να πάρουν και πτυχία ώστε να μπορούν να διδάσκουν στα αμυντικά σχολεία. Όμως υπάρχει ένα θέμα με τους απόφοιτους από την ΕΠΑΘ, γιατί ξέρετε η αντιστοιχία της ΕΠΑΘ είναι δίχρονη σχολή. Όπως έγινε και στα προηγούμενα και στις προηγούμενες ακαδημίες που δόθηκε η δυνατότητα στους αποφύτους αυτών των σχολών να δώσουν τις εξετάσεις, να γίνει η εξομοίωση ώστε να πάρουν ένα πτυχίο αντίστοιχο με αυτό που λειτουργεί, ώστε να μην υπάρχει αυτή η ανισότητα, ξέρετε, στο δημόσιο ή όπου και αν κάνετε μια αίτηση για... Βέβαια δεν υπάρχουν και προσδίψεις αυτή την εποχή, τουλάχιστον να αρθεί αυτή η αδικία. Και πιστεύω ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα και των συνδικαλιστών της ΕΠΑΘ και εμείς και εγώ υπόγραψα σε αυτό το δίκαιο αίτημα των αποφύτων της ΕΠΑΘ, ώστε να τους δοθεί το αίτημα, να δώσουν τις εξετάσεις και να πάρουν την εξομοίωση που όντως έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό. Βεβαίως, για μας είναι πολύ σημαντικό όλη η εκπαίδευση, όχι μόνο η μειονοτική και η γενική εκπαίδευση, και ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο πλήγμα των μνημονιακών πολιτικών υπέστη η παιδεία και η υγεία. Εδώ πέρα βεβαίως και η μειονοτική εκπαίδευση είναι πολύ πίσω και πιστεύω ότι με αυτές τις ρυθμίσεις θα μπορέσει να αναβαθμιστεί και η μειονοτική εκπαίδευση, ώστε τα παιδιά να έχουν μια σωστή εκπαίδευση. Αυτό επιθυμούμε από ένα κοινωνικό και ευρωπαϊκό κράτος. Οι βουλευτές ζητούν από τον Υπουργό Παιδείας να πληροφορηθούν αν ενδιαφέρεται για την αναβάθμιση της μειονοτικής εκπαίδευσης, για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν έγινε κάτι, αλλά και το πλαίσιο με το οποίο η πολιτεία σκοπεύει να εξομοιώσει τα πτυχία των αποφύτων της ΕΠΑΘ.